Έχω κοντά μου τον προπονητή της Αρμενικής, τον Δημήτρη Αρμπαριάν. Coach, εντάξει, 10-0 σήμερα το Φωστήρα και Σαριανής. Δεν αντέχει η κριτική το μάτς. Κυρίως θα ήθελα να μας πεις, λοιπόν, για τη συνέχεια, τελειώνει η χρονιά. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον αντίπαλο. Τον αντίπαλο γιατί πέρα ότι είναι μια άσχετα, ότι εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία είναι τελευταία στην βαθμολογία, κατεβήκανε και παίξανε. Είναι πολύ σημαντικό ότι εντάξει, σου λέει αυτοί είμαστε, κατεβαίνουνε, δεν ήταν ανταγωνιστική η ομάδα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθαν στο γήπεδο να παίξουνε. Άλλες ομάδες μπορεί να τα είχα παρατήσει τελείως, να μην κατεβαίναν καν στον αγώνα. Αυτό είναι αλήθεια και έχει συμβεί. Προς τιμήν τους κατεβαίνουν 11, 12 όσοι είναι, προσπαθούν και ό,τι βγει. Το παιχνίδι δεν αντέχει σε κριτική. Η αλήθεια είναι ότι εγώ εμφύσισα πολύ την προσοχή στους δικούς μου ότι κοιτάξτε να δείτε, επειδή τους ξέρω τους δικούς μου παίκτες, όταν παίζουν με μια ομάδα που διαβάζουν ότι είναι η τελευταία θέση και τέλος πάντων δεν πολύ μαζεύονται και τα σχετικά, μην μπουν χαλαροί. Γιατί από ό,τι έχω δει και με τον Αστέρα Εξαρχείων που είχα πάει και είχα δει το Φωστήρα, είχε προηγηθεί. Μέχρι το 45 ήταν 1-1 το παιχνίδι. Τα παλεύει όλα στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο. Εμείς από το πρώτο το καθαρίσαμε, ήταν 7-0 το πρώτο ημίχρονο. Μπήκαν πολύ σοβαρά οι δικοί μου. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο τέλος. Ένα παιχνίδι τελικός. Και χαμό στον όμιλο. Τελευταία αγωνιστική με έχουμε ρεπό τώρα. Τελευταία αγωνιστική στον Πλάτωνα. Έχουμε ξεχωρίσει τις ομάδες. Είμαστε για μένα δικαίως οι πιο σταθερές ομάδες του ομίλου και γι' αυτό είμαστε εκεί που είμαστε και οι τρεις ομάδες. Πέρα από την ποιότητα και τα. Δηλαδή και ο Αστέρας Εξαρχείων έχει ποιότητα και ο Πλάτωνας. Υπάρχουν βέβαια οι τέταρτες, οι ομάδες που δημιουργούν την τέταρτη θέση είναι, να ξέρετε, και οι τέσσερις ομάδες είναι εξαιρετικές ομάδες. Κότσι είναι πολύ ενδιαφέρον όμιλος, όλα είναι ανοιχτά. Πολύ ενδιαφέρον όμιλος. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, ο Προμηθέας μας χάρη. Εξαιρετική ομάδα. Είναι μια ομάδα που εμείς δεν την κερδίσαμε, μάλλον ένα βαθμό πήραμε. Κεραυνός Πρωτεύπολης. Ένα βαθμό πήραμε. Δύο βαθμούς από τον Προμηθέα, ένα από τον Κεραυνό. Δηλαδή είναι ομάδες οι οποίες και όχι απλά μας παίξαν στα ίσα. Δηλαδή μπορούσαμε να είχαμε χάσει. Και όμως ο Γουσούκης ήταν κανείς. Ήρθαμε 3-3 εκεί μέσα, άσχετα τον πρώτο γύρο. Είναι άλλη ομάδα στο δεύτερο. Είναι ένας ομίλος ο οποίος πέρα από, εντάξει, από τον Φωστέα, ο οποίος απλά μέσα από τις αφόσεις τα έχει παρατήσει εδώ και καιρό. Όλες οι υπόλοιποι, δηλαδή και ο Κρόνος Αθηνών, ανταγωνιστικότατη ομάδα. Με το ζόρι κέρδισε ο Αστέρας Εξαρχείων την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι πολύ ανταγωνιστικός ο όμιλος. Έχουμε τον πιο δυνατό όμιλο για μένα, όλης της γάμα Αθηνών. Τώρα τι κάνουμε. Τώρα, ρεπό, ναι, Πάσχα, αυτό να πούμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ρεπό, Πάσχα και μετά στο καπάκι ο τελικός. Δύο εβδομάδες χωρίς αγωνιστική, coach. Τι σημαίνει, ναι, αυτό. Είναι καλό. Για να κρατήσω και τους παίχτες, είναι δύσκολο γάμα Αθηνών και ερασιτέχνες παίχτες να μείνουν στο γήπεδο και να μην. Οπότε το μόνο πράγμα που έχω να κάνω είναι ένα. Φιλικά, μπάλα, να είναι εδώ στο γήπεδο, να παίζουμε, να κρατιόμαστε σε μια συντήρηση, να το πω. Έχω κλείσει ήδη, έχω κάνει ήδη το κουμάντο μου και αυτή την εβδομάδα ένα-δύο φιλικά και την άλλη εβδομάδα κάνα-δύο φιλικά μεγάλη εβδομάδα. Να ξεκουραστούν, να γεμίσουμε μπαταρίες, να φεράσει το Πάσχα και να έρθουμε να κάνουμε 2-3 προπονήσεις προκειμένου να εμφανιστούμε όσο μπορούμε πιο έτοιμοι, να έχουν αποθεραπευτεί και γύρω στα 6-7 παιδιά που έχω σοβαρές απώλειες. Ευτυχώς περάσαμε ανώδυνα. Και να είμαστε συμπαγείς και σύζομαι να πάμε για το παιχνίδι με τον Πλάτωνα. Το οποίο είναι τελικός, βέβαια, είναι λογικά, θα υπάρξει μπαράζ, έτσι, λογικά θα υπάρξει μπαράζ, όπως πάντα πράγματα. Ναι, το θέμα είναι αν θα έχει το πλεονέκτημα ή όχι. Ναι. Ο Αστέρας Εξαρχείων και ο Πλάτωνας έχουν μια δυναμική και μια ποιότητα, η οποία είναι πολύ δύσκολο να χάσουν βαθμούς. Είναι δύσκολο. Βέβαια, όλα γίνονται, γιατί και τα παιχνίδια που παίζουν, ας πούμε, Προμηθέας είναι δύσκολη ομάδα. Μπορεί να είναι ανταγωνιστικότητα τους απέναντι στα Εξάρχεια. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι τα Εξάρχεια ή ο Πλάτωνας είναι ομάδες που, όπως είπα, έχουν ποιότητα και λογικά θα εύκολα, δύσκολα θα κοιτάξουν να πάρουν τους βαθμούς. Οπότε τελευταία αγωνιστική κρίνονται όλα. Το δικό μας το παιχνίδι, το παιχνίδι της Κεσαριανής με τα Εξάρχεια, που εάν η Κεσαριανή νικήσει τον Κεραμικό, ξαφνικά μπαίνει στον κόλπο για τέταρτη θέση και δεν πρόκειται να χαλαρώσει απέναντι στα Εξάρχεια και θα γίνεται χαμός. Τελευταία αγωνιστική είναι μια αγωνιστική που δεν θα ήθελα να είμαι σε τέτοια γήπεδα να βλέπω.